Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, είναι 29 του μηνός Μαρτίου και είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ για να καταγράψουμε την επικαιρότητα. Να προσεγγίσουμε τα βασικά της σημεία και τα βασικά της δεδομένα. Μια ακόμη μέρα γεμάτη από τη λέξη κορονοϊός, από το θρήνο στην γειτονική μας Ιταλία, από τη μάχη της ανθρωπότητας για να αντιθασέψει αυτό το θηριό που είναι κυριολεκτικά αόρατο. Μια ιστορία με πολλά τραγικά δεδομένα, μια ιστορία δύσκολη για την ανθρωπότητα, για την εμφύλιο. Μια ιστορία όμως με ελπίδες στο βάθος του τούνελ, όπως λέει η επιστημονική κοινότητα, καθώς μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα φτάνουν πληροφορίες και στοιχεία για τη μεγάλη προσπάθεια των επιστημόνων να κατασκευάσουν ένα φάρμακο που θα αντιθασεύει την εξέλιξη του ιού, όπως επίσης και το εμβόλιο. Σήμερα έχουμε και πληροφορίες από την Κίνα. Στη χώρα μας, η κίνηση δεν έχει τα επιθετικά χαρακτηριστικά της γειτονικής μας Ιταλίας. Η κίνηση όσον αφορά την εξέλιξη των νέων κρουσμάτων. Αυτά ανέφερε σε αυτή την τακτική καθημερινή ενημέρωση πληροφόρησης ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, που παρέα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Νίκο Χαρδαλιά, κάθε μέρα μας δίνουν το στίγμα αυτού του 24ωρου που έχει περάσει. Πάμε λοιπόν να δούμε περισσότερα στο βίντεο με τα όσα είπε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Έως σήμερα, περισσότερα από 684.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Περισσότεροι από 32.000 θάνατοι, αλλά και περισσότεροι από 146.000 άνθρωποι που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι στον κόσμο παραμένουν σε φάση ενεργού νόσου. Σήμερα ανακοινώνονται 95 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 1.156. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στην Αττική. 69 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε ΜΕΘ διασωληνωμένοι. Τέλος, κατεγράφησαν 6 επιπλέον θάνατοι σχετιζόμενοι με τον νέο ιό. Το σύνολο των θανόντων ανέρχεται σε 38 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία είναι 71 έτη, 29 είναι άντρες και 9 γυναίκες. 92% των θανάτων αφορούν ηλικιωμένους, 70% και άνω ή με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, 58% με καρδιαγγειακό νόσημα. Έχουν διενεργηθεί συνολικά 15.151 εργαστηριακοί έλεγχοι. Συνολικά, υπολογίζεται πως περίπου 5% των περιπτώσεων της νόσου χρειάζεται εντατική θεραπεία. Ο ιός προκαλεί μια σοβαρή πνευμονία, η οποία απαιτεί νοσηλεία. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως αυτοί που μπαίνουν στο νοσοκομείο είναι η κορυφή του παγόβουνου, αυτοί που κινδυνεύουν από τις επιπλοκές. Στις μεγάλες σειρές ασθενών από την Κίνα, το ποσοστό αυτών που έμπαιναν στο νοσοκομείο και χρειάζονταν διασωλήνωση έφτανε έως και 26%, ενώ έως και 15% αυτών που έμπαιναν στο νοσοκομείο είχαν κακή έκβαση. Οι ασθενείς που συνήθως φτάνουν στη διασωλήνωση είναι πιο ηλικιωμένοι. Στην Κίνα ήταν περίπου 60 ετών και 40% είχαν υποκείμενα νοσήματα. Στην πατρίδα μας, έως σήμερα, καταγράφουμε ασθενείς που διασωληνώνονται με μια μέση ηλικία 66 ετών και περίπου 47% έχουν συνοδά υποκείμενα νοσήματα. Επιπλέον, επιστημονικά δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πολύ πρόσφατα, δείχνουν το μέσο χρόνο νοσηλείας της ΜΕΘ να είναι αρκετά παρατεταμένος. Δεν είναι μια μάχη που εύκολα κερδίζεται. Στη γείτονά μας Ιταλία, ο μέσος χρόνος νοσηλείας στην εντατική για ένα ασθενή με τη νέα νόσο είναι 15 μέρες, με το ελάχιστο να είναι 10 μέρες. Σχετικά με τους θανάτους σε ανθρώπους που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ από το νέο κορονοϊό, σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη αναφέρεται μια θνητότητα που φτάνει έως και το 47%. Οι εντατικές είναι οι χώροι που κατεξοχήν δίνεται η μάχη της ζωής. Σώζονται ζωές, αλλά ταυτόχρονα θρηνούν και θανάτους. Ας μη μας παραξενεύουν οι θάνατοι. Είναι η τραγική κατάληξη μιας φρικτής πάλης με έναν ανίερο εχθρό. Αλλά έχουμε και διατηρούμε ακέραιη την ελπίδα. Σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, από την ηρωική ιατρονοσηστική ομάδα, αποσωληνώθηκε ένα περιστατικό και ένα πήρε εξιτήριο. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνεχίζει να επισημαίνει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης ασθενών με τη νέα νόσο σε χώρους διαμονής πολλών ατόμων, όπως είναι τα κέντρα αποκατάστασης, οι δομές αστέγων, οι δομές για ηλικιωμένους, οι δομές χρόνιων πασχόντων,
ώστε να ελεγχθεί η διασπορά της νόσου και να προστατευτούν οι συνάνθρωποι μας που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Στα πλαίσια αυτής της εγρήγορσης, μετά από ενημέρωση από την UNESCO Πειραιώς και Νήσων για έναν ασθενή με λίμωξη από το νέο κορονοϊό, ο οποίος διέμενε σε δομή αστέγων που φιλοξενούσε 130 άτομα, κλιμάκια του ΕΟΔΗ άμεσα μετέβησαν στη δομή και πραγματοποίησαν δειγματοληψία από όλους τους τροφίμους, καθώς και από το προσωπικό, και δόθηκαν οδηγίες για τη διαχείριση στενών επαφών, αλλά κυρίως των ατόμων υψηλού κινδύνου, καθώς και οδηγίες για την τήρηση των βασικών κανόνων ατομικής υγιεινής. Ο ασθενής νοσηλεύεται σε καλή κλινική κατάσταση σε νοσοκομείο των Αθηνών. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, συνεπής στον κοινωνικό του ρόλο, ανταποκρίνεται στα αιτήματα για την προαγωγή και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και παραμένει στη διάθεση των πολιτών. Συμβουλεύει να ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες του και οι πολίτες να συνεχίζουν να ενημερώνονται και να αναφέρονται στα τηλέφωνα του οργανισμού. Έχει πλέον δημιουργηθεί ειδική γραμμή τηλεφωνικής επικοινωνίας για επαγγελματίες υγείας νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Σχετικά με τη χρήση της χλωροκίνης, θα ήθελα να ευαισθητοποιήσω το κοινό σε μια ανακοίνωση των Αμερικανικών Αρχών που αφορά χρήση για λόγους πρόληψης μη φαρμακευτικών χημικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται σε καθαρισμό δεξαμενών και περιέχουν χλωροκίνη. Να θυμίσω εδώ πως οποιοδήποτε φάρμακο μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία. Έτσι και η χλωροκίνη σχετίζεται με πολλές παρενέργειες που περιλαμβάνουν και αρρυθμίες, καρδιακά προβλήματα, χαμηλό κάλιο, επιληψία, ακόμα και κόμα και θάνατο. Πρέπει υποχρεωτικά η χρήση να γίνεται με ιατρική παρακολούθηση. Πόσο μάλλον τα χημικά που περιέχουν χλωροκίνη, που τα είχαν αγοράσει οι Αμερικανοί πολίτες για καθαρισμό του ενιδρίου τους και τα πήραν και οδήγησαν σε σοβαρές επιπλοκές και θάνατο σε έναν από τους δυο, ενώ το άλλο περιστατικό μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας με αρρυθμία και σοβαρά προβλήματα από το στομάχι. Μόλις ανέρωσε, δήλωσε πως πήραν τα χημικά για προφύλαξη από την νόσο με βάση τις πληροφορίες που είχαν από το διαδίκτυο. Προσοχή στην παραπληροφόρηση, η οποία μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνη από τον ιό. Σχετικά με άλλες θεραπευτικές επιλογές, γίνονται προσπάθειες σε όλο τον κόσμο. 5 ασθενείς πήραν ορό που περιείχε αντισώματα από ανθρώπους που ανέρωσαν από την νόσο στην Κίνα με κάποια πρώιμα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όμως δεν υπάρχει επί του παρόντος πανάκια ούτε θαυματουργό φάρμακο. Δοκιμάζονται όλα. Οι επιστήμονες ενωμένοι ψάχνουν να βρουν τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης. Η καμπύλη της αύξησης της επιδημίας στη χώρα μας δείχνει επί του παρόντος βραδύτερο ρυθμό αύξησης από άλλες χώρες του κόσμου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο κόσμος όπως τον ξέρουμε όμως αλλάζει. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις είναι τεράστιες. Η ενότητα του κόσμου και οι αντοχές μας δοκιμάζονται. Η Αυστραλία υιοθετεί αυστηρά μέτρα περιορισμού. Πολλές χώρες στενάζουν. Η Ισπανία και η Ιταλία ζητούν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχόμαστε σε όλους να ξεπεράσουν τις τεράστιες δυσκολίες τους. Είμαστε συναγωνιστές. Καταλαβαίνουμε τον αγώνα τους. Συμπάσχουμε με αυτούς, συμμετέχουμε στα μέτρα μαζί. Ο αγώνας είναι πανανθρώπινος. Εμείς, στην πατρίδα μας, πρέπει να παραμείνουμε και να συνεχίσουμε ενωμένοι. Ακόμα και εντός των αναμενόμενων εκτιμήσεών μας, η επιδημία δεν είναι αριθμή. Είναι αγαπημένοι, είναι ιερά πρόσωπα. Όλοι είναι ιεροί. Είναι ζωές. Η συμμόρφωση με τα αναγκαία προς το παρόν μέτρα είναι απαραίτητη για τον όσο το δυνατόν περισσότερο μετριασμό των συνεπειών της επιδημίας τις επόμενες εβδομάδες στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Νίκο Χαρδαλιά. Ήταν δεικτικός και σήμερα κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα είναι όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους, όσον αφορά στην πραγματικότητα την επιβολή και τη λειτουργία της καραντίνας σε μια διαδικασία η οποία έχει αφετηρία και βάση εμάς τους ίδιους. Η αναγκαιότητά της, με λίγα λόγια, είναι στοιχείο επισήμανσης αναφοράς, θα έλεγε κανείς από ένα σημείο και μετά και με ηκετευτικό τόνο, προφανώς και με την δύναμη της επιβολής μιας τάξης από την πλευρά του κράτους. Περισσότερα όμως στο βίντεο, στο απόσπασμα που έχουμε ετοιμάσει, διότι
η συνέντευξη τύπου διήρκησε πολλή ώρα σήμερα, στο απόσπασμα που έχουμε ετοιμάσει με την εισαγωγή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας. Καλησπέρα σας και από την Πολιτική Προστασία. Οι προσπάθειες περιορισμού της πανδημίας συνεχίζονται. Σε καθημερινή βάση κάθε εξέλιξη, κάθε νέο δεδομένο αξιολογείται και επαναπροσδιορίζεται η στρατηγική που ακολουθούμε στη δύσκολη μάχη που δίνουμε καθημερινά. Τα μέτρα που λαμβάνονται ελέγχονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και την αναγκαιότητά τους. Και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η εφαρμογή τους παρατείνεται. Με στόχο λοιπόν την ανάσχεση της διάδοσης του ιού, παρατείνεται η ισχύ των ακολούθων μέτρων. Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των καταστημάτων σε ολόκληρη την επικράτεια παρατείνεται μέχρι και τις 11 Απριλίου. Η απόφαση αφορά στα καταστήματα που είναι ήδη κλειστά και μόνο σε αυτά. Τα υπόλοιπα καταστήματα συνεχίζουν να λειτουργούν, λαμβάνοντας όλα τα επιβεβλημένα μέτρα για την προστασία του προσωπικού τους. Επίσης, παρατείνονται μέχρι και τις 11 Απριλίου τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας. Η μόνη τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα και διαδικτυακής μετάδοσης λειτουργίας, η οποία επιτρέπεται μόνο στο ίδιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο, με την παρουσία του προσωπικού που έχει αναλάβει την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι κατά τη σημερινή μου επίσκεψη στο Δήμο Βόλου αποφασίστηκε ότι θα παραταθεί η καραντίνα των χωριών Δαμασκηνιά και Δραγασιά, οι κάτοικοι των οποίων θα παραμείνουν σε καραντίνα ακόμα μια εβδομάδα για καθαρά προληπτικούς λόγους. Θα ήθελα να τονίσω ότι πριν πάρουμε αυτή την απόφαση, λάβαμε υπόψη μας τόσο τα επιδημιολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής, αλλά όσο και τις ιδιαιτερότητες που αυτή παρουσιάζει. Κατά την επίσκεψη στο χωριό Εχήνος, το οποίο επίσης βρίσκεται σε καραντίνα, ενημερώθηκα σε μια πολύ γρήγορη σύσκεψη, θα μου επιτρέψετε να πω, λόγω της έλλειψης κατάλληλου χώρου, για τις εξής εξελίξεις και μαζί με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς αξιολογήσαμε επιδημιολογικά και επιχειρησιακά την κατάσταση και επικαιροποίησαμε το σχέδιο δράσης μας στην ευρύτερη περιοχή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που επέδειξαν εξαιρετικά αντανακλαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, όσο και τους κατοίκους των χωριών που, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, συνεργάστηκαν πλήρως με τους αρμοδίους φορείς και ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες που τους δόθηκαν. Ευκαιρίας δοθήσεις, θέλω δημόσια να ευχαριστήσω όλους τους αυτοδιοικητικούς όλης της χώρας για τη μοναδική εγρήγορση και δύναμη ευθύνης που δείχνουν σε αυτές τις κρίσιμες ώρες. Αλλά πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους δύο δημάρχους των χωριών αυτών, ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Βοΐου Κοζάνης, Χρήστος Ζευκλή, και τον Δήμαρχο Μίκης Ξάνθης Ντελίχου Σέιρη Τβάν. Ανέλαβαν σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή μια ευθύνη δυσανάλογη με το μέγεθος των Δήμων που εκπροσωπούν, Δήμους μικρού σε πληθυσμό, αλλά μεγάλου σε δύναμη ψυχής και συνέπειας. Και βέβαια τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Γιώργο τον Κασαπίδη, τον Χρήστο τον Μέτιο, γιατί άοκνα συνέδραμαν και συνδράμουν όλο αυτόν τον καιρό στην προσπάθεια των κατοίκων των χωριών τους. Είμαι περήφανος για τον καθέναν από τους κατοίκους της Δραγασιάς, της Δαμασκηνιάς, του Ενίχου. Η υπομονή τους είναι απόλυτο δείγμα συνέπειας πολιτών και η Ελλάδα αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ισόνομα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης αγκαλιάζει όλους τους πολίτες της ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Παράλληλα, θέλω να σας ενημερώσω ότι 4 ειδικά συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μεταβήκαν σήμερα στην περιοχή της Θράκης, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στον Εύρο, για να μπορέσουν να πάρουν δείγμα υπό την καθοδήγηση του, και τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. 165 περίπου δείγματα πάρθηκαν από τους ανθρώπους που έχουν τεθεί σε καραντίνα μετά την είσοδό τους, τους συμπολίτες μας, οι οποίοι υποχρεώθηκαν σε καραντίνα όπως όλοι οι πολίτες οι οποίοι κρίνονται σε όλη τη χώρα. Σήμερα θα παραμείνουν στα ξενοδοχεία, αύριο θα έχουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών και όσοι είναι θετικοί θα παραμείνουν, οι υπόλοιποι θα μπορούν να αποχωρήσουν για τα σπίτια τους πλην των κατοίκων του Ενίχου, μια και είναι σε καραντίνα και στην καραντίνα κανείς δεν μπορεί να μπει, κανείς δεν μπορεί να βγει. Στην περίπτωση αυτή θα τους φιλοξενήσουμε για το υπόλοιπο της καραντίνας τους. Αγαπητοί μου συμπολίτες, θα ήθελα να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα και ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στον καθένα μας ότι αυτή τη στιγμή περπατάμε πάνω σε μια λεπτή κόκκινη κλωστή και η όποια απερισκεψία, η όποια λάθος επιλογή μπορεί να αποβεί ολέθρια. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με συνέπεια, με επιμονή, γιατί κάθε μέρα που μένουμε σπίτι βρισκόμαστε και μια μέρα κοντύτερα στο να δούμε ξανά αγαπημένα μας πρόσωπα, στο να κερδίσουμε τη μάχη, στο να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Επιμένουμε
και μένουμε σπίτι και μόνο σπίτι. Ας το ακούσουμε αυτό το οποίο λέει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, η έννοια της προσωπικής συμμετοχής σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει η χώρα μας, μια χώρα με τεράστια οικονομικά προβλήματα και με αδυναμίες, πραγματικές αδυναμίες, ασχέτως των ευθυνών όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Στοίχημα στο οποίο όλοι έχουμε λόγο και όλοι έχουμε ρόλο σε μια ιστορία που αφορά πρωτίστως τη δική μας τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, πολλά σήμερα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης έχουν την πληροφορία ότι αύριο θα έχουμε ένα νέο διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα νέο διάγγελμα στο οποίο θα ανακοινωθεί ένα πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομίας, το οποίο μπορεί να αγγίξει και τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο ποσό, τεράστια δεδομένα, ενδιαφέροντα δεδομένα. Έχουμε ένα προανάκρουσμα πυρός όσον αφορά αυτό το ενδεχόμενο. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Σταϊκούρας, μιλώντας και αυτός σε κεντρικά μέσα ενημέρωσης, υπογράμμισε ότι αυτός είναι ο στόχος, ο άμεσος στόχος της κυβέρνησης. Άλλωστε, όλοι πια συντείνουν στη λογική ότι αυτή η κρίση θα έχει παρατεταμένο, θα ισχύει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, τα δεδομένα τα οποία αφορούν λίγο πολύ όλους μας είναι θεμελιώδη. Πάμε λοιπόν να δούμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ που υπάρχουν έως αυτήν την ώρα. Πρόσθετα μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων που σηκώνουν το βάρος της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ύψος έως και 12 δις ευρώ, καθώς και νέα μέτρα έως 3 δις ευρώ για εργοδότες και εργαζόμενους, ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό επισήμανε ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, σε τηλεδιάσταση που είχε την περασμένη εβδομάδα με επενδυτές. Στη συζήτηση αυτή κυριάρχησαν οι επιπτώσεις της κρίσης λόγω κορονοϊού στην οικονομία, η προοπτική για τις τράπεζες και τις ιδιωτικοποιήσεις, καθώς η κατάσταση της ρευστότητας του ελληνικού δημοσίου. Όπως σημειώνει η Axia Research, η οποία συμμετείχε στην ενδιάσκεψη, ο κ. Πατέλης σημείωσε πως η κυβέρνηση αναμένει ότι η συρρήγνωση του ΑΕΠ θα είναι βαθιά στο δεύτερο τρίμηνο, με σημαντική ανάκαμψη στο τρίτο τρίμηνο, ωστόσο η ύφεση φέτος είναι βέβαιη. Πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της κρίσης, ωστόσο τόνισε πως η κυβέρνηση εργάζεται ήδη σε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Το οποίο θα περιλαμβάνει προσωρινές μειώσεις φόρων για την τόνωση κατανάλωσης. Ο Αλέξ Πατέλης δήλωσε πως ετοιμάζεται ένα νέο πακέτο στήριξης 2-3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Θα ανακοινωθεί σχέδιο για την αντιστάθμιση απώλειας εσόδων υπό τη μορφή επιχορηγήσεων ύψους 6 έως 12 δις ευρώ και θα αφορά ισόποσα τις ΜΜΕ και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η κυβέρνηση εργάζεται για ένα σχέδιο επιδότησης του επιτοκίου που καταβάλουν εταιρείες και τράπεζες για δάνεια που ήταν ενήμερα μέχρι το τέλος του 19. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί επικυρωποιημένος προϋπολογισμός του 20 και θα συμπεριλαμβάνει τις απώλειες στα έσοδα λόγω κορονοϊού, ωστόσο μόνο ένα μέρος του δημοσιονομικού πακέτου στήριξης θα τον περάσει, το οποίο υπολογίζεται στα 5 δις ευρώ ή το 2% του ΑΕΠ. Τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης θα προέλθουν από κεφάλαια στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν θα προσταθούν στο ελληνικό χρέος. Όπως επισήμανε, υπάρχει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κεφάλαια που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ευελιξία στη χρήση των ιδιωτικών ταμείων από τα οποία μπορεί να προέλθουν 2 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Τέλος, για τις ειδικοποιήσεις τόνισε πως παρά το τρέχον περιβάλλον η κυβέρνηση προχωρά τα σχέδιά της. Ωστόσο, η κρίση αναμένεται να περάσει από τιμή σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τα αεροδρόμια, με κύριο στόχο εμπόδιο την ακύρωση πτήσεων που επηρεάζει την πρόσβαση των επενδυτών. Τη διεύρυνση των μέτρων στήριξης και σε άλλες επιχειρήσεις και κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων που λύνονται από τον κορονοϊό, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ο κ. Σταϊκούρας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, είπε ότι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο μεθαύριο. Υπάρχει πακέτο στήριξης, πράγμα το οποίο φαίνεται από το γεγονός ότι το δημοσιονομικό πακέτο υπερβαίνει το μέσο ευρωπαϊκό, είναι στο 2,5% του ΕΕΠ, όταν ο μέσο ευρωπαϊκό όρο είναι στο 2. Αύριο, το αργότερο μεθαύριο, θα αποδεχτεί ότι έχουμε μια ολιστική προσέγγιση της ελληνικής οικονομίας. Μια συνετή κυβέρνηση και ένα συνετό Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να είναι προεκτικό, καθώς δεν γνωρίζουμε την έκταση της κρίσεως, διότι στην κάθε παρατήρηση θα πρέπει να ξέρει κανείς για πόσο θα κρατήσει αυτό, ώστε να ξέρει πότε θα ρίξει τα κατάλληλα πολεμοφόδια. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι αύριο, το αργότερο μεθαύριο, θα ακούσετε πολλά περισσότερα που έχουν να κάνουν και με διεύρυνση των ΚΑΔ και μολυστική αντιμετώπιση του προβλήματος, δηλαδή θα επανέλθουμε σε ζήτηση ΚΑΔ. Λειτουργούμε σε νέο τρόπο, ώστε να μην πάνε χαμένες οι θυσίες των πολιτών και να ξαναγγελίσουμε στο παρελθόν. Τα όπλα που έχει η ελληνική οικονομία είναι η καλή δημοσιονομική διαχείριση που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά η ανάταξη οικονομίας που είναι πολύ πιο έκδηλη την τελευταία περίοδο και θα χρησιμοποιήσουμε κατά βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα εργαλεία όσα αυτά προστίθονται από το εξωτερικό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι και αυτό ενδιαφέρον. Είναι ένα σχετικό με την οικονομία. Έχουμε παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, όσα αναμένονταν άλλωστε. Μιλάμε για μια είδηση και για μια πληροφορία εξαιρετικά χρηστική για όλους μας.
και για τους επαγγελματίες. Επίσης έχουμε διευκρινήσεις από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Ο Βαγγέλης Καποδίστριας έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Σε παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δηλώσεων προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του Υπουργού Απόστολου Βεσιρόπουλου και κατόπιν εισήγησης του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πετσελή. Στόχος, όπως αναφέρεται, η ανακούφιση των επιχειρήσεων και των λογιστών φοροτεχνικών στην πρωτοφανή δοκιμασία που περνούν αυτήν την περίοδο, ώστε να επικεντρωθούν στην εκπλήρωση των δηλωτικών υποχρεώσεων οι οποίες είναι κρίσιμες για τη στήριξη οικονομίας. Ειδικότερα, παρατείνονται οι εξής προθεσμίες υποβολής δηλώσεων. Παρατείνονται για 2 μήνες από τη λήξη τους κατά περίπτωση οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φόρου, συγκέντρωση κεφαλαίου και τελών χαρτοσύμου με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020. Οι δηλώσεις τελών χαρτοσύμου που αποδίδονται ηλεκτρονικά με τον παρακατούμενο φόρο εισοδήματος και αποτελούν παρακολούθημα του φόρου αυτού αποδίδονται κατά τον χρόνο απόδοσης του παρακατούμενου φόρου. Παρατείνεται έως και τις 30 Ιουνίου 2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας με καταληκτική ημερομηνία 30 Απριλίου που αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2020. Παρατείνεται έως και τις 29 Μαΐου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία 30 Απριλίου 2020 που αφορούν στα ειδικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν εντός Φεβρουαρίου του 2020. Παρατείνεται έως και τις 30 Ιουνίου 2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία 30 Απριλίου 2020 που αφορούν στα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός Μαρτίου 2020. Παρατείνεται έως τις 29 Μαΐου 2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια που λήγει εντός Μαρτίου και Απριλίου. Το ίδιο ισχύει για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και δαγωνικών παροχών για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολογραφικό έγγραφο. Για την προστασία της υγείας, των συναλλασσόμενων και των εργαζομένων σε εφορίες, οι δηλώσεις ορολογιών κεφαλαίου που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα παραλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται χωρίς διενέργεια ελέγχου, ο οποίος θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην στήριξη των επιστημονικών κλάδων της χώρας και συγκεκριμένα σε 6 βασικούς. Αυτούς των δικηγόρων, των ιατρών, οδοντιάτρων, ψυχιάτρων, κυλιμπού ιατρικού προσωπικού, μηχανικών, αρχιτεκτώνων, οικονομολόγων, λογιστών, εκπαιδευτών και ερευνητών. Ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Εργασίας και Γενικών Υποθέσεων Γιάννης Βούρτσης. Όπως επισημαίνει, η στήριξη στους συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά δέσμης υποστηρικτικών μέτρων ανακούφισης που έχουν ήδη ανακοινωθεί και ξεκινούν άμεσα την εφαρμογή τους. Δεν μένουμε όμως εκεί. Θα υπάρξει και άλλη δέσμη μέτρων, όπως αυτή που θα παρουσιαστεί στην επόμενη πράξη μαθητικού περιεχομένου, που έρχεται άμεσα, βάσει τη οποία θα μπορούν να καταβληθούν εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών με 25% έκταση, αν φυσικά το επιθυμούν οι ίδιοι. Όσον αφορά στο πρόγραμμα που συμπληρωματικά θα ενισχύσει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας με το ποσό 600 ευρώ καθαρά αν δικαιούχο, ο Υπουργός Εργασίας διευκρινίζει ότι θα υλοποιηθεί μέσα από μια προαιρετική διαδικασία συμμετοχής σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου τους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Καταγράφουμε την επικαιρότητα. Μια μέρα σύνθετη και δύσκολη και με πολλά δεδομένα που αφορούν τη ζωή μας. Μια μέρα γεμάτη ειδήσεις, πληροφορίες, οπωσδήποτε μια μέρα γεμάτη από το βάρος που δημιουργεί σε όλους μας η υπόθεση που λέγεται κορονοϊός. Στην κεντρική δισογραφία στη χώρα μας, διεύρυνση των μέτρων στήριξης των ευαίσθητων ομάδων και γενικότερα του επιχειρήν, ζητάει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, η Φόφη Γεννηματά. Μάλιστα, η Φόφη Γεννηματά λέει ότι θα πρέπει να διευρυνθεί αυτό το περίφημο βοήθημα των 800 ευρώ και σε επιστημονικές ομάδες, οποίες ανακοινώθηκε εκείνο το επίδομα επιμόρφωσης των 600 ευρώ. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Να πάρει πίσω την απαράδεκτη ρύθμιση και να εντάξει τους ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς καμία εξαίρεση στο επίδομα των 800 ευρώ, ζητά τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας, έπειτα από τηλεδιάσκεψη με τον Προεδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην επικοινωνία που είχαν, το εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τον εμπλεγμό του κυρίου Μητσοτάκη στους δικηγόρους της χώρας, καθώς το διάγγελμά του τους συμπεριέλαβε μαζί με όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες στο έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ για 1,5 μήνα, αλλά λίγες μέρες αργότερα τους παρέμειψε σε προγράμματα κατάρτισης και σε 2 βάουτσερ των 300 ευρώ μέχρι το τέλος Μαΐου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας που εξελέγει με σημαία τη μεσαία τάξη αποδεικνύει σήμερα πώς την εξαπάτησε και πώς στα αλήθεια ενδιαφέρεται για τα προβλήματά της, αφού στα ζωτικά προβλήματα των πιο χαρακτηριστικών εκπροσώπων της, των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων, απαντάει με τα ψίχουλα των 300 ευρώ το μήνα και μάλιστα με τρόπο εξασφαλιστικό, αφού της θεωρεί άπριορα κατάρτιση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τους προσφέρει προγράμματα εκμάθησης. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πανέβει προσωπικά και να πάρει πίσω αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση. Οφείλει να εντάξει
όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως άλλωστε προβλέπει και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς καμία εξαίρεση, στο έκτακτο, αν και να παρκέσει επίδομα των 800 ευρώ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσθέτει ότι του φαίνεται αδιανόητο τη στιγμή που δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνες για την αντιμετώπιση της κρίσης, η κυβέρνηση να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε μια σειρά από κρίσιμους επαγγελματικούς κλάδους. Αν βέβαια πρόκειτο για τίποτα Golden Boys διοικήσεων ΔΕΚΟ που ίδια πρόσφατα διόρισε, σχολιάζει καταλητικά, δεν είχε κανένα πρόβλημα αφού ίδιοι αποφάσισαν τις μέρες αυτές να διπλασιάσουν τους μισθούς εν μέσω πανδημίας της κρίσης. Στο ίδιο μήκος κύματος και στις δηλώσεις του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φόβος Γεννηματά, η οποία πραγματοποιεί τηλεδιάσκεψη με τους Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς. Αμέσως μετά τη τηλεδιάσκεψη, η κυρία Γεννηματά δήλωσε και κάλεσε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει άμεσα την απόφασή της και να εντάξει τους δικηγόρους, όπως όλους τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, στους διέχους της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ. Η πρόεδρος του Κινάλη τόνισε ότι η καταβολή του επιδόματος δίθεν κατάρτιση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους δικηγόρους δεν ανταποκρίνεται στοιχειοδός στις ανάγκες των έκτακτων συνδικών, καθώς με κυβερνητική απόφαση έχουν διηγηθεί σε αναστολή κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Τι άλλαξε και η κυβέρνηση εμπέζει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους? Δεν είναι ώρα για τέτοιες μεθοδεύσεις. Με τον τρόπο που θα γίνουν τα δίθεν προγράμματα κατάρτισης, κάποιοι θα ωφεληθούν εις βάρος του ελληνικού λαού, υπογράμμισε η πρόεδρος του Κινάλ, Φόβη Γεννηματά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμη θέμα το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και δικαίως είναι. Τι γίνεται με τους μισθούς? Υπάρχει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, η οποία μάλιστα δεν έτυχε άμεσης αντίδρασης, αλλά σχολιάζεται πια με πολύ δεικτικό τρόπο και καταγγελτικό τρόπο. Τι γίνεται με τη ρύθμιση της μείωσης του μισθού σε μια επιχείρηση, αν τελικά ο εργοδότης αποφασίσει να απασχολήσει για ένα 15ήμερο τον εργαζόμενο? Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, το θέτουν και δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αλλά το θέτουν και από την πλευρά των σωματείων των εργαζομένων. Η κυβέρνηση καθησυχάζει για το τι ακριβώς ισχύει στην αγορά, ωστόσο στην αγορά και της Ελλάδος, πέραν από αυτό το οποίο συμβαίνει παγκόσμια, καταγράφουμε ήδη ποσοστά ανεργίας. Μάλιστα δομικού χαρακτήρα αυτή η εξέλιξη προς τα πάνω. Πάμε να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Η τρομακτική πίεση που ασκείται στον προπολογισμό εξαιτίας του κορονοϊού στείνει σενάρια μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων όχι άμεσα, αλλά στους επόμενους μήνες, αν η κρίση συνεχιστεί. Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Ταϊκούρας, άφησε χθες ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ξεκαθαρίζοντας ότι προς το παρόν δεν είναι ως τραπέζι. Είπε συγκεκριμένα, απαντώντας σχετική ερώτηση σε συνέντευξή του στο θέμα FM, ότι δεν έχει γίνει καμία συζήτηση γι' αυτό μέχρι σήμερα και ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν έχουμε τίποτα να ανακοινώσουμε. Κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών διευκρίνησαν ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ευελπιστούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επανέλθει η κανονικότητα. Σημειώνεται πως ο κ. Σταϊκούρας είχε πει πως η χώρα διαθέτει επαρκή ρευστότητα έως τον Ιούνιο, δεδομένου που όμως μπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο καθώς διευκρίνεται ο κύκλος των μέτρων. Στο Υπουργείο Οικονομικών μεταφέρεται ένας προβληματισμός για το γεγονός ότι το βάρος της κρίσης περνάει για άλλη μια φορά στον ιδιωτικό τομέα, ενώ το δημόσιο συνεχίζει να πληρώνει κανονικά τους υπαλλήλους του. Κάτι προφανώς ενισχύει την προοπτική επιμερισμού του κόστους και σε αυτήν την κατηγορία υπαλλήλων. Στο Υπουργείο Οικονομικών περιμένουμε αγωνία τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Μαρτίου, ελπίζοντας ότι τα έσοδα δεν θα καταρρεύσουν και κάποιοι θα εκμεταλλευτούν την έκδοση του 25% που δίνεται σε όσους πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους παρότι δικαιούνται αναστολή. Είναι βέβαιο όμως ότι ο Μάρτιος και ακόμα περισσότερο ο Απρίλιος θα είναι μήνες δημοσιονομικής εκτροπής. Το ερώτημα είναι πώς θα κρατήσει αυτή η εκτροπή και ως προς αυτό δεν υπάρχουν ασφαλείς προβλέψεις, καθώς η ιατρική δεν μπορεί να απαντήσει. Ο κ. Σταϊκούρας τοποθέτησε εξάλλου το μέγεθος της προβλεπόμενης ύφεσης στο 3% για φέτος, υπό την προϋπόθεση ότι η κρίση θα διαρκέσει 3 μήνες έως τον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα δεν απέκλεισε δυσμενέστερα σενάρια. Όπως εξήγησε, το βασικό σενάριο του Υπουργείου Οικονομικών βασίζεται σε πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ύφεση φέτος 5%, ενώ υπάρχει το δυσμενές σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ύφεση 8,7%. Σχετικά με το αδιέξοδο, στο οποίο οδηγήθηκε η Σύνοδος Κορυφής εξαιτίας της αδυναμίας συμφωνίας για έκδοση κορονοϊομολόγου, ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε: σίγουρα θα υπάρξει ένας μεγαλύτερος μηχανισμός στήριξης όσον αφορά το ταμιακό ζήτημα, γιατί το έχουν πρώτα ανάγκη οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν θα εξελιχθεί σε κορονοϊομολόγο. Οι Γερμανοί αρνούνται, γιατί το ομόλογο αυτό είναι χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτό θέλουν να πούν, ότι δανεικά χωρίς όρους δεν υπάρχουν. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι προτινόμενοι πόροι του ESM που αντιστοιχούν στο 2% του ΕΕΠ και προτείνονται να διατεθούν ως πολιτικές στρατιωτικές γραμμές με όρους δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το μέγεθος του προβλήματος. Πρόσθεσε πάντως πως η Ελλάδα έχει ακόμη τα μεγάλα διαθέσιμα και δεν είναι στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται η Ιταλία και η Ισπανία. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα άλλο θέμα. Είπαμε ότι έχουμε το μέτωπο του κορονοϊού, ένα παγκόσμιο μέτωπο, μια μεγάλη υπόθεση, μας αφορά όλους, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και μια πολύ μεγάλη υπόθεση
που αφορά τα εθνικά μας ζητήματα. Είναι η πρόκληση στον Εύρο, είναι η πρόκληση στο Αιγαίο. Γνωρίζετε, σας έχουμε μεταδώσει από χθες την πληροφορία, ότι τελικά απεσύρθησαν οι μετανάστες οι οποίοι εντός εισαγωγικών αυθορμήτως είχαν πάει στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στον Εύρο και πίεζαν για να μπουν στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας όσοδο για την Ευρώπη. Οι προκλήσεις όμως συνεχίζονται με υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών οι οποίες αναχαιτίστηκαν από ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη. Λένε όμως οι Τούρκοι ότι θα επανέλθουν όταν οι μετανάστες, όταν θα τελειώσει η ιστορία του κορονοϊού. Παραδόξως πώς, μάλλον τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ο συναγερμός παραμένει, δεν λύγει. Τηρούμε στάση αναμονής, ανέφερε που Κωνσταντίνος Άμυνας Νίκος Πραγματόπουλος. Αυτό ήταν το σχόλιο του Υπουργού Άμυνας για τα μάγκρυστα των μεταναστών στις Καστανιές. Σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky, ο κ. Πραγματόπουλος παρατήρησε ότι και αν προσπάθησε άλλη πλευρά, δεν έπιασε γιατί είχε γίνει πολύ καλή δουλειά σε βάθος χρόνου μέσω εσύστασης του ενιαίου φορέα επιτήρησης συνόρων με νομοσχέδιο ψηφίστηκε στην Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο. Γι' αυτό το λόγο κράτησε ο Εύρος. Συνεχίζει να κρατά και θα κρατήσει. Ασφαλέξτε το πιστό αν τα στελέχη, οι κάτοικοι του Εύρου που δεν καταλαβαίνουν από αυτά και έδειξαν μια φοβερή αποφασιστικότητα και γενναιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν και αποτέλεσμα οργανωμένης δουλειάς και προετοιμασίας σε βάθος χρόνου. Για τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, ο κ. Παγιωτόπουλος ανέφερε: προφανώς τα λέει αυτά ή πολλά από αυτά για λόγους εταιρικής κατανάλωσης. Όσον αφορά στην κατάσταση στα νησιά, ο κ. Παγιωτόπουλος ανέφερε: εκεί εκτελείστε μια γιγαντιαία επιχείρηση αποτροπής, κυρίως από το λιμενικό. Οποιονδήποτε επιχειρούν να εισέλθουν με πλουτά μέσα και να περάσουν στα νησιά. Η επιχείρηση αυτή φέρνει αποτελέσματα ως τώρα. Σε κάθε περίπτωση δεν εφησυχάζουμε ποτέ. Διατηρούμε σε κατάσταση κόκκινου συγγραμμού. Περιμένουμε όταν συνθήκες επιτρέψουν ενδεχομένως να πάρουν ξανά απόπειρες μαζικότερη ισότητα τα νησιά μας στην Ελλάδα. Θα τις αντιμετωπίσουμε και αυτές όπως κάνουμε ως τώρα. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε: έχουμε κάποια μονομένα κρούσματα σε στελέχη που έχουν επιβαρημένο ιστορικό υγείας και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει φόβο στρατόπεδα και στρατιωτικές σχολές και ότι εκεί κάναν παρεμβάσεις. Προσπαθούμε πάνω απ' όλα να τηρήσουμε ένα σκεπτικό προστασία των ενόπλων δυνάμεων από τον κορονοϊό με διαρκείς παρεμβάσεις. Από εκεί και πέρα ενισχύουμε τις υποδομές. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι κινητοποιούμε μονάδες παραγωγής στο στρατό προκειμένου να παράξουμε τις συμβητικά και μάσκες. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι σε εξέλιξη και θα βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Είμαστε παρόντες στον αγώνα αυτό. Παράλληλα, ανήκει ότι το Υπουργείο θα μελετήσει το θέμα της μετάθεσης του χρόνου παρουσίας στην Επιτροπή Απαλλαγών στο 301 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, προστατεύσιμων σε οποίους έχει ήδη χορηγηθεί αναβολή από την Υγειονομική Επιτροπή του Φρουραρχείου Αθηνών. Πάντα το πνεύμα μας είναι να προστατεύσουμε και όχι να καταναγκάσουμε ή να τιμωρήσουμε κάποιον σε κάτι που δεν είναι απαραίτητο. Τα μέτρα θα επεξεταστούν όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα. Τέλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παγιωτόπουλος εξέρασε την ελπίδα. Να καθούν όποιες αντιδράσεις και αντιστάσεις και να προκύψει, όπως είπε εκφράζοντας, μια προσωπική άποψη, μια πολύ γενναία, μια γιγαντεία λόγω τάξεως μεγέθους, ένεση ρευστότητας, οικονομίες, όχι μόνο στο τραπεζικό σύστημα, αλλά στην δημοκρατική οικονομία, στις πραγματικές επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτός ο πολύ δραματικός οικονομικός αντίκτυπος σε όλες τις οικονομίες του κόσμου πλέον από τον κορονοϊό. Μόνο μια ένεση ρευστότητας θα μπορέσει να κρατήσει την κατάσταση για κάποιο διάστημα. Αλλιώς θα ζητάμε για μέτρα, CAD, ομάδες που θα μπαίνουν ή δεν θα μπαίνουν σε κάποιες ενισχυτικές επιδοματικές πολιτικές. Αλλά το πρόβλημα δεν θα αντιμετωπίζεται στο σύνολό του. Μήνυμα σε Ελλάδα και Ευρώπη να μην εφησυχάζει για το προσφυγικό μεταναστευτικό έστειλε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Ο Σοϊλού ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρηση των προσφύγων και μεταναστών από την περιοχή Παζαρκουλέ στην Ανδριανούπολη με αφορμή την επιδημία του κορονοϊού. Να σα αποκαλύψω πως στην Ανδριανούπολη εκενώσαν τον Παζαρκουλέ. Πήραμε τους προσφύγες, τους πήγαμε σε 9 πόλεις. Τους φιλοξενούμε και σε κέντρα επαναπροώθησης. Μέχρι τα ξημερώματα κάναμε επιχείρηση και απομακρύναμε σχεδόν 6.000 πρόσφυγες. Ο Τούρκος Υπουργός πάντως ανέφερε χαρακτηριστικά πως η Τουρκία μετά τη λήξη της κρίσης του κορονοϊού θα συνεχίσει να επιτρέψει στους πρόσφυγες και στους μετανάστες να προσπαθούν να περάσουν την Ελλάδα. Εμείς το κάνουμε αυτό για προβλητικούς λόγους. Όμως κανένας να μην ευσυχάσει. Μόλις τελειώσει αυτή η επιδημία και το ρίσκο αυτό, οποιοδήποτε θα θελήσει να πάει στο Παρκαζουλέ, εμείς θα τον εμποδίζουμε. Δεν υπάρχει κάποια αποχώρηση ή αλλαγή στην πολιτική μας. Ανέφερε σε δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παργινό. Με τον Γιάννη και απόψε να σχολιάσουμε την ειδησιογραφία. Μια ειδησιογραφία, Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα σε όλη την Κέρκυρα. Δύσκολη. Και σε όλα τα εφτάνησα. Για ένα βράδυ. Ακόμη τα ερωτηματικά μας είναι πολλά. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι η Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και κυρίως έχουμε μια σειρά από δεδομένα τα οποία αφορούν τη ζωή μας με
πολύ άσχημο χαρακτήρα. Όχι ότι δεν είχαμε κρούσματα, αλλά καταλαβαίνεις το φοβικό κλίμα που δημιουργεί η επιβεβαίωση ενός κρούσματος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δεδομένα της οικονομίας. Εσύ ο πλέον κατάλληλος να τα σχολιάσει. Περιμένουμε αύριο νέο διάγγελμα Μητσοτάκη, νέο πακέτο το οποίο θα φτάσει στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, γράφει ο Αθηναϊκός Τύπος. Ακριβώς. Είναι μέσα στους στόχους της κυβέρνησης. Μεγάλο θέμα. Ναι, να μην εξαπλωθεί ο ιός, προκειμένου να διαφυλαχθεί ως κοριοφθαλμού το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα. Διότι καταλαβαίνεις, αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφε, ότι όταν πέσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Μέχρι τώρα έχει τραβήξει ρολά η οικονομία. Έχει καθυλωθεί η οποιαδήποτε οικονομική διαδικασία. Μάλιστα. Όπως σε όλη τη χώρα, όπως σε όλη την Ευρώπη, όπως όλος ο κόσμος ολόκληρος, βρίσκεται σε συναγερμό. Άρα δεν θα μπορούσε να μην ήταν σε συναγερμό η κυβέρνηση. Οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου είναι συνεχόμενες και διαδέχεται μία την άλλη. Οι φόβοι είναι γενικευμένοι. Η ύφεση θα είναι μεγάλη. Και όχι θα είναι μόνο μεγάλη, αλλά θα είναι και διαρκείας. Στην Ευρώπη, οι διεθνείς οικονομικοί οίκοι, μεμονωμένοι οικονομολόγοι, κέντρες οικονομικών επιστημών σε μεγάλα πανεπιστήμια, την υπολογίζουν ως την μεγαλύτερη οικονομική κρίση στη μεταπολεμική μας ιστορία. Βέβαια. Πέραν όλων τούτων, διαγνώσκουν και μία, πώς να το πω, παντελή, καθολική κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας. Σε μία οικονομία στην Ελλάδα ειδικά, όπου στηρίζεται κυρίως και αποκλειστικά στον τουρισμό, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών. Ναι, ναι. Αυτό το γεγονός κάνει ακόμα πιο δραματική την ελληνική κατάσταση. Εκείνο το οποίο έχουμε μάθει να λέμε στην Ελλάδα, ότι ο τουρισμός είναι η μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδος, είναι λάθος. Η βιομηχανία παράγει, ενώ ο τουρισμός προσφέρει και τελειώνει στην βέβαια στο χώρο της δικής σου επιστήμης. Και η παροχή υπηρεσιών στον τουρισμό εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Έχει πάρει βέβαια... Όχι από εθνικούς. Οικονομολόγοι, δηλαδή, το Γιάννη... αν θα παράγεις πατάτες, αν θα κατασκευάζεις σαλόνια, αν θα κτίζεις γεφύρια, αν θα εξάγεις προϊόντα, αυτό εξαρτάται από τη δική σου οικονομική, χρηματική και ανθρώπινη υπηρεσία. Λέω Γιάννη μου όμως ότι οι οικονομολόγοι έχουν βαφτίσει τον τουρισμό ως λευκή βιομηχανία. Ουδίσταν, διότι έχει ένα οικονομικά παραγόμενο αποτέλεσμα. Ότι ο άλλωστε αυτό το περιγράφει ως παραγόμενο αποτέλεσμα και ο Μάρξ στο κεφάλαιο. Αγαπητέ. Λέω λοιπόν το εξής. Λοιπόν, λέω το εξής. Ας πω το εξής. Ότι ο τουρισμός ουδήσαν αμφισβητεί. Ότι μασία έχει η ροή του χρήματος. Ναι, ναι. Ένα 30 με 35% του ακαθάριστου εθνικού μας προϊόντος. Όμως μία χώρα ανεπτυγμένη οικονομικά δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό. Σύμφωνοι, τα έχουμε πει αυτά. Εδώ έχουμε μια διαχρονική εγκληματική στάση των πολιτικών ηγεσιών της χώρας που δεν κατάφεραν να δομήσουν ισομερώς και σε επίπεδο μιας αυτοτέλειας όλες εκείνες τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα. Αλλά όπως μου σημειώνανε σήμερα και το διάβασα σε άφρια. Πολύ... Συγγνώμη Γιάννη μου, συγγνώμη. Ιστορία. Η Ελλάδα όμως είναι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλές φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες κάνουν τα περίφημα φάρμακα δεύτερης γενιάς και οι οποίες έχουν φοβερά εξαγωγική δυναμική. Αγαπητέ, έχει και άλλες δραστηριότητες, αλλά δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ισομέρεια σε όλα. Το εύρος, την δυνατότητα και την δυναμικότητα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανίων. Αλλά αν θέλεις, αν κάνουμε μια απλή ανάγνωση της ελληνικής οικονομικής ιστορίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εντεύθεν, θα δούμε ότι όταν αναπτύχθηκε η Ελλάδα στα πρώτα μεταπολεμικά της βήματα, στηρίχθηκε κυρίως σε δύο βραχίονες, σε δύο πόλους, την αγροτική ανάπτυξη και το χρήμα που εισέρεε στην Ελλάδα από όσους έφυγαν στο εξωτερικό. Αποτέλεσμα ήταν ότι στη δεκαετία του 50 και στη μισή δεκαετία του 60 η ανάπτυξη να ήταν γύρω στο 3 έως και 6%. Τι έγινε τότε? Στην πρώτη σύνδεση της χώρας με την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα συνομολογήθη, υπογράφτηκε ότι η Ελλάδα πρέπει να χαμηλώσει τον πρωτογενή της τομέα,
πρώτιστα και κυρίαρχα την κτηνοτροφία της. Αποτέλεσμα αυτού είναι σήμερα η Ελλάδα να εισάγει κρέας από άλλες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Ταυτόχρονα με την ελληνική κτηνοτροφία έπρεπε να πέσει σε ένα συγκεκριμένο βαθμό και η ελληνική παραγωγή ή πρωτογενής. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας και της συμβάσεως που υπέγραψε η Ελλάδα προκειμένου να συμμετέχει στην κοινή αγροτική πολιτική, την περίφημη ΚΑΠΑ, κατορθώσαμε σήμερα να εισάγουμε σίκα και πατάτες από άλλες χώρες. Ναι, αλλά έχει να κάνει... Κάτι δεν συμβαίνει. Σύμφωνα, να υπενθυμίσω και κλείνω αυτό το κεφάλαιο, ναι, ναι, ότι για το κρασί ειδικά, σε δύο ιδρυτικά μέλη της παλιάς ΕΟΚ, προγενέστερης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία και η Ιταλία είχαν έναν πόλεμο του κρασιού επί 12 σύμφωνη, χρόνια. Σύμφωνοι. Αλλά και παρόλα αυτά υπήρξαν επειδή... υπέγραψαν η μία χώρα, η Γαλλία, θα παράγει το κρασί του Σαλονιού και η άλλη το κρασί, ναι, της Σταυρούς. Αλλά λέω παρόλα... Εμείς επήγαμε ως ηκέτες. Ωραία. Να μπούμε στην Ευρώπη. Υπήρξαν όμως στη συνέχεια αλλαγές. Και δεν κερδίσαμε τίποτα. Ναι, κερδίσαμε. Εδώ διαφωνώ μαζί σου. Στο κρασί κερδίσαμε την τελευταία δεκαετία, 15 ετία αρκετά πράγματα, και γι' αυτό η Ελλάδα έχει ΠΟΠ. Έχει ονομασία προέλευσης. Κατάφερε πολλά πράγματα. Πρέπει να σου πω ότι όσες φορές. Συγγνώμη, Γιάννη. Μικρές εινοβιομηχανίες. Είναι σπουδαίες. Έχουν σπουδαίο εξαγωγικό δεν έργο. Το κράτος σε συγκεκριμένες αρνητικές. Μα πες το, αυτό στον Αλέξη. Δεν θα μπορούν να σταθούν. Μα σου θυμίζω. Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Θυμάσαι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τι έκαμε. Θυμάσαι πόσο ανέβασε το ΦΠΑ στο κρασί. Θυμάσαι τις εικασίες των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα. Απαντάω. Εδώ μιλάμε. Απαντάω. Εδώ μιλάμε. Απαντάω. Κοίταξε, το έγκλημα κατά του πρωτογενή τομέα έχει συνυπογραφεί μια σειρά παραγόντων. Μα ούτε το αμφισβήτησε ότι έχει πολλές υπογραφές. Όμως εκείνοι οι οποίοι υποχρέωσαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου αυτή η κυβέρνηση, η καταγγελόμενη. Όχι, όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Να υπογράψει την αύξηση του ΦΠΑ, ήταν εκείνοι οι σύντροφοι, ναι, οι φίλοι, οι εταίροι, ναι, οι σύμμαχοι, που ενώ αύξηναν την τιμή του ΦΠΑ στα 12, εκεί που δεν ήθελε καμία κυβέρνηση να το κάνει, ταυτόχρονα ισχυριζόταν ότι θα ήταν και ανταγωνιστικά. Καλά. Στον τουρισμό. Τώρα, Γιάννη, υπάρχουν απαντήσεις πολιτικού χαρακτήρα, γιατί λίγο πολύ όλα αυτά πολιτικά είναι. Όταν το παίζει τσάμπα μάγκας, το αποτέλεσμα είναι να σε παίρνουν χαμπάρι. Διότι όταν θα έρθει πρόσωπο με πρόσωπο αντίπαλος, θα πρέπει και εκεί να έχεις το άγριο ύφος και την ικανότητα του τσαμπουκά. Της Ευρώπης, εντάξει, αγαπητέ μου. Τα νταούλια, Γιάννη, στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι καταδικάζεται. Ωραία, όλη εκείνη ωραία. Η φρασιολογία. Λοιπόν, εδώ έχουμε όλη να κάνουμε. Όλη εκείνη η φρασιολογία καταδικάζεται. Ωραία, τι καταδικάζεται. Ακόμη υπεραμείνονται. Και τα ζάπια νούμερο 1, Γιάννη, 2 και 3. Γιάννη, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ για απόψη. Κυρίες και κύριοι. Ότι όλη η οικονομική πολιτική που επευλήθηκε στην Ελλάδα είναι αυτή που έχει τα σημερινά αποτελέσματα. Κοίταξε, επιβλήθηκε επειδή έβρικε ευήκο αότα και επειδή κάποιοι δεν τίμησαν τους όρκους το σύμφωνο που είχαν με τον λαό όταν προεκλογικά του υπόσχονταν πράγματα. Είτε ήταν πράσινοι, είτε ήταν μπλε, είτε ήταν ροζέ. Όταν έχεις απέναντί σου ανθρώπους οι οποίοι για να καθίσουν στην καρέκλα, για να συνεχίσουν να κάθονται στην καρέκλα, εκφράζονται με μια δουλικότητα στις όποιες αξιώσεις, το αποτέλεσμα είναι αυτό, Γιάννη μου. Είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό είναι. Αν θέλεις να θα το πούμε αύριο, θα το συνεχίσεις αύριο. Θα το σχολιάσεις από αυτό το σημείο. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα δεδομένα της Κέρκυρας σε αυτή την ιστορία η οποία είναι πολύ σοβαρή και μια είδηση η οποία επίσης θα σας συνταράξει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΤ, σε μια ιστορία η οποία έχει πολλές παραμέτρους, σοβαρές παραμέτρους, σε μια ιστορία που ακούει και υπακούει σε μια λέξη που λέγεται κορονοϊός. Στην Κέρκυρα έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού και μάλιστα ο συμπολίτης μας, δεν είναι Βέλγος, είναι Κερκυραίος, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Πάμε να δούμε αυτή την ιστορία, τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης
η οποία έχει τύχει μάλιστα και ενός ευρύτατου σχολιασμού στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας με τη Χρυσάνθη Μινά, η οποία είναι μαζί μου, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες που μέχρι πριν από λίγο έχει συλλέξει, μιλώντας με κάθε έναν που είναι αρμόδιος στην ιστορία αυτής της ετοιμασίας και της μάχης που δίνουμε όλοι μας ως κοινωνία στην υπόθεση που αφορά τη ζωή μας. Καλησπέρα, Χρυσάνθη. Καλησπέρα, και Σπύρο. Πάμε να μιλήσουμε για τον συμπολίτη μας, ο οποίος, να πούμε, δεν είναι 70χρονος. Δεν είναι 70χρονος, είναι 62 χρονών. Και καλά έκανες λοιπόν, πολύ σωστά, και διευκρίνησες ότι είναι Κερκυραίος. Δεν είναι από το Βέλγιο άνθρωπος. Δεν είναι Βέλγος. Δεν είναι Βέλγος, είναι Κερκυραίος. Είναι Κερκυραίος. Απλά μένει στο Βέλγιο. Πηγαίνω έρχεται, γιατί έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις εκεί πέρα. Σωστά. Είναι 62 ετών και μάλιστα κατάγεται από το χωριό Ευρωπούλη της Κέρκυρας. Ένα χωριό που λίγο πολύ έχει εξελιχθεί σε προάστιο της πόλης Κέρκυρας. Πάμε λοιπόν να μας δώσει τα στοιχεία. Ακριβώς. Το πρωί, λοιπόν, νωρίς το πρωί σήμερα, επιβεβαιώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Ρουμπάτη, ότι δυστυχώς έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στο νησί. Πρόκειται, λοιπόν, όπως είπαμε πολύ σωστά και προηγουμένως, για έναν άνδρα 62 χρονών, ο οποίος, όπως είπαμε και προηγουμένως, λοιπόν, ήρθε από το Βέλγιο. Ο 62χρονος, λοιπόν, στις 17 του μηνός. Σωστά. Ήρθε, λοιπόν, στις 17 Μαρτίου και επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας στις 26 Μαρτίου με συμπτώματα βαριάς πνευμονίας. Μάλιστα. Σύμφωνα, λοιπόν, και με πληροφορίες που έχει το ΣΤΑΡΤ, κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, ο 62χρονος ενημέρωσε τους γιατρούς ότι όλο αυτό το διάστημα δεν ήρθε σε ιδιαίτερη επαφή με κόσμο. Να πούμε, λοιπόν, ότι ο 62χρονος μαζί με τη γυναίκα του διατηρούν σπίτι στους Ευρωπούλους, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά προηγουμένως. Ξεκίνησε νωρίς το πρωί η ιχνηλάτηση των επαφών του με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, με ποιους δηλαδή συναντήθηκε, με ποιους μίλησε, αν είχε επαφές. Ο ίδιος, λένε οι πληροφορίες, είπε στους γιατρούς, γιατί ρωτήθηκε. Είναι οργανωμένο το σύστημα στο νοσοκομείο, δεν είναι αυτό το πάρε δώσε που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος πολλές φορές και με ένα φοβικό κλίμα περιεργάζεται αυτές τις ιστορίες. Ρωτήθηκε με ποιους συναντήθηκε, με ποιους είπε. Είπε ότι μια φορά πήγε στο σούπερ μάρκετ και μάλιστα φορούσε και μάσκα. Σωστά. Έτσι, ωραία. Πες μας. Η γυναίκα του, λοιπόν, του 62χρονου βρίσκεται σε καραντίνα. Λογικό. Να το ξέρει, λοιπόν, λογικό, και ο κόσμος για τις επόμενες 14 ημέρες. Λογικό είναι. Λογικά θα δούμε και κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό με τη γυναίκα του το επόμενο διάστημα. Να πούμε, λοιπόν, ότι ο 62χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αναφοράς, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι προς σήμερα, το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν. Ναι. Δηλαδή, έφυγε από την Κέρκυρα σήμερα και πάει στα Γιάννενα. Γιατί στα Γιάννενα, στα Γιάννενα, διότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων είναι το νοσοκομείο αναφοράς της περιοχής στην οποία ανήκει η Κέρκυρα. Καθώς μιλάμε για ένα περιστατικό που εξελίσσεται δυναμικά, βαριά δηλαδή, έτσι. Να πούμε, λοιπόν, τελευταία, λοιπόν, είδηση της στιγμής είναι ότι ο 62χρονος αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος. Στην Κέρκυρα δεν ήταν διασωληνωμένος. Μάλιστα. Πολύ αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στα Γιάννενα είναι διασωληνωμένος και δυστυχώς είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα. Περιμένουμε, λοιπόν, από ώρα σε ώρα. Να το ευχηθούμε δύναμη και να πετύχει, να νικήσει, να κερδίσει. Όχι μόνο στον ίδιο, συγγνώμη, Σπύρο, αλλά και στη γυναίκα του και σε όλους τους ανθρώπους. Η γυναίκα του δεν έχει εκδηλώσει ακόμη συμπτώματα. Όχι, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα. Θα δούμε στην συνέχεια. Αλλά εκτιμάται ότι επειδή ζούσαν μαζί, προφανώς, πιθανόν, προφανώς όχι, πιθανόν να έχει κολλήσει τον κορονοϊό. Είναι σε καραντίνα η γυναίκα του, μέσα στο σπίτι. Για τις επόμενες, λοιπόν, 14 ημέρες η γυναίκα του δεν πρέπει να βγει από το σπίτι. Ωραία. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Και κατανοητό. Όλο αυτό το διάστημα, Σπύρο, λέγαμε και όλοι μας, ρε παιδί μου, αχ, τι ωραία, δεν έχουμε κρούσμα. Κάποιοι έκαναν τις βόλτες τους, κάποιοι άλλοι δεν έμεναν σπίτι. Καλό, λοιπόν, είναι τώρα. Θα δούμε στο υπάρχει θέμα σήμερα φωτογραφίες από την παραλιακή της πόλης Κέρκυρας, όπου εκεί μιλάμε για μια μικρή διαδήλωση. Εικόνες, δηλαδή, οι οποίες έρχονται όχι απλά να σε θορυβήσουν, αλλά να σε θυμώσουν. Έτσι. Διότι φαίνεται ότι η ιστορία της αναγκαιότητας να μείνουμε στο σπίτι δεν είναι ως ουσία αντιληπτή. Κάτι ακόμη, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ιχνηλατείται η περίπτωση του 62χρονου. Ήδη οι υγειονομικοί παράγοντες έχουν πάει στο προάστιο Παύλα χωριό Ευρωπούλη. Σωστά. Έχουν κάνει συγκεκριμένες συστάσεις στους κατοίκους περιοχής και στους γείτονές του για καραντίνα. Έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά πολύ. Και επιπλέον να πούμε ότι υπάρχει και μια επικουρία τήρησης της καραντίνας από την ελληνική αστυνομία. Φυσικά. Ωραία.
Και πόσο πιο απλά λοιπόν να το πούμε, Σπύρο, για να κλείσουμε κιόλας αν θέλεις, ότι μένουμε σπίτι. Ναι, είναι μένουμε πάρα πολύ σπίτι. Απλό, μένουμε σπίτι. Να ευχηθούμε πάντως τον 62χρονο να νικήσει, το έχουμε ανάγκη να νικήσει και ο ίδιος για τη ζωή του και εμείς ως κοινωνία που βιώνουμε την ιστορία αυτή με πολύ φοβικά χαρακτηριστικά, διότι διάφοροι έχουν στα δίχτυα κοινωνικής επικοινωνίας κάνει αυτή την περιπέτεια της υγείας του 62χρονου. Έχουν υπάρξει αρκετά σχόλια, η αλήθεια είναι, και όχι τόσο καλά. Δηλαδή, συνήθως σε μια τέτοια περίπτωση έφυγε ο άνθρωπος να αναρρώσει γρήγορα. Η ερώτηση, να είναι καλά. Η βασική είναι γιατί δεν μπήκε σε καραντίνα όταν γύρισε από το Βέλγιο. 17 του μηνός δεν ίσχυε ο κανονισμός της καραντίνας. Έτσι λοιπόν, απλά του έγιναν συστάσεις. Ο ίδιος είπε ότι τήρησε τις συστάσεις οι οποίες του έγιναν. Έτσι. Διότι όταν πήγε στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του, ήταν σε βαριά πνευμονία, αλλά είχε τις αισθήσεις του. Λοιπόν, θα πούμε και περισσότερα απόψε το βράδυ με την Ηρώ σε λίγη ώρα, στο υπάρχει θέμα. Να πούμε μόνο, Χρυσάνθη, ότι σε λίγη ώρα έχουμε μια ακόμη πληροφορία η οποία αφορά τον κορονοϊό στην Κέρκυρα και η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο νοσοκομείο της Κέρκυρας υπάρχουν αναγκαιότητες. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει όμως και ένα ανθρώπινο δυναμικό έτοιμο να δώσει τη μάχη. Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και το διοικητικό στελεχειακό δυναμικό του νοσοκομείου, το οποίο επικουρεί αυτό το έργο. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα είπε ο πρόεδρος ΕΓΕΣΥΚ, ο πρόεδρος δηλαδή των νοσοκομειακών γιατρών, ο κύριος Αντωνάκης, μιλώντας στην Ηρώ Λέλα χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ. Πριν από λίγες ημέρες, ΕΟΔΗ ανήρθε στην σελίδα του ένα παράδεκτο κείμενο με οδηγίες προς υγειονομικούς σχετικά με το πώς να διαχειρίζονται τις ελλείψεις σε προστατευτικό εξοπλισμό. Ενδεικτικά, γινόταν λόγος ακόμα και για έλλειψη γαντιών, δηλαδή για εξέταση με γυμνά χέρια. Το κατά του σε αυτό κείμενο μπορεί να κατέβηκε, αλλά πρόλαβε να φανερώσει και επισήμως αυτό που όλοι έχουν καταλάβει: οι υγειονομικοί πάμε στον πόλεμο άοπλοι. Οι ελλείψεις, ειδικά στα νοσοκομεία αναφοράς, είναι ήδη τεράστιες. Και το τρομακτικό ερώτημα που προκύπτει είναι: αν ήδη μιλάμε για ελλείψεις με 960 κρούσματα και 250 νοσηλευόμενους, τι θα γίνει όταν φτάσουμε τα 9.600 κρούσματα και τους 2.500 νοσηλευόμενους? Θα εξετάζουμε τους ασθενείς γυμνοί? Ήδη πάνω από το 10% των κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι προσωπικό των νοσοκομείων. Πόσο νομίζουν θα αντέξει το ήδη λαβωμένο εσύ με αυτούς τους ρυθμούς? Αυτά τραγικά και πηγαίνουν σε μια χώρα που αυτοποκαλείται θωρακισμένη και παροτρύνει να βγει στα μπαλκόνια για να χειροκροτήσει τους ήρωες υγειονομικούς. Αναλώσιμους ήρωες μάλλον. Η επιδημία του κορονοϊού έχει αναδείξει τις χρόνιες παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από ημερών, με εντολή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αποσπάται εκ περιτροπής για μια εβδομάδα αναισθησιολόγος προς νοσοκομείο της Λευκάδας, το οποίο εδώ και πάνω από ένα χρόνο λειτουργεί με μόλις μια αναισθησιολόγο. Ο συνάδελφος αποσπάται όχι λόγω κορονοϊού, αλλά για να συμβάλλει στις τακτικές λειτουργίες του. Καθότι τα Γιάννα, ως κέντρο αναφοράς, αδυνατούν να συνεχίσουν να καλύπτουν το κενό όπως γινόταν μέχρι τώρα. Φαίνεται πως η υγειονομική περιφέρεια βρήκε τη λύση στην Κέρκυρα. Εν μέσω πανδημίας, δηλαδή, καλούμαστε να καλύψουμε χρόνια κενά και λήψη του συστήματος. Σε ένα χρονικό σημείο, προετοιμαζόμαστε και για σωληνώσεις, στερούμαστε ενός αναισθησιολόγου, ειδικά πρώτης γραμμής. Απαιτούμε από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας να μην επιτρέψει να συνεχιστεί αυτό. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδος να διορίσει τώρα μόνιμο αναισθησιολόγο στη Λευκάδα και να πάψει να δημιουργεί κενά στο ένα νοσοκομείο για να μπαλώσει τρύπες άλλο. Τέλος, ερωτά τη διοίκηση αν το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας αποστείλει υλικό για αναλώσιμα στην Πάτρα και σε άλλα νοσοκομεία και τι επίπεδο επάρκειας υπάρχει στη μοναδική δομή του νησιού μας. Αυτές τις μέρες καλύπτουμε και μία ανάγκη η οποία δεν έχει να κάνει με τον κορονοϊό, έτσι, το θέμα του αναισθησιολόγου. Ο συνάδελφος που έχει αποσπαστεί με εντολή της ΥΠΕ, είναι με εντολή της ΥΠΕ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι εντολή του διοικητή του νοσοκομείου, είναι εντολή της ΥΠΕ. Έτσι, πάει να καλύψει τακτικές λειτουργίες του νοσοκομείου της Λευκάδας, οι οποίες μέχρι τώρα καλυπτόνταν. Το νοσοκομείο της Λευκάδας, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχει μία συνάδελφο, μία γιατρό αναισθησιολόγο, 60 χρονών γυναίκα, η οποία εδώ και 1,5 χρόνο είναι μόνη της. Ναι. Και μέχρι τώρα εδώ έχουμε 6 στο νοσοκομείο. Σωστά, εμείς εδώ έχουμε 6. Ωραία. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι το νοσοκομείο των Ιωαννίνων, που είναι κέντρο αναφοράς, δεν μπορεί πλέον να καλύψει. Οπότε αυτή η κατάσταση φοβόμαστε ότι θα συνεχιστεί. Και δεν μπορούμε, ειδικά ειδικότητες πρώτης γραμμής όπως είναι ο αναισθησιολόγος, δεν μπορούμε να τις θερούμαστε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί από τη μία δηλαδή να κάνουμε μαθήματα, και σωστά γίνονται μαθήματα διασωλήνωσης και χρήσης του αναπνευστήρα στους ειδικευόμενους, και από την άλλη να χάνουμε τον πρώτο που θα διασωληνώσει, που είναι ο αναισθησιολόγος. Αυτό είναι τουλάχιστον οξύμορο. Τουλάχιστον.
Άρα λέτε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα, ζητάτε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να σταματήσει και υπάρχουν και τρόποι να σταματήσει. Στην τελευταία προκήρυξη, για παράδειγμα, υπήρχαν κοντά 100 αναισθησιολόγοι που είχαν βάλει τα χαρτιά τους. Δηλαδή λύσεις υπάρχουν. Αύριο, αν θέλουν, μπορούν να διορίσουν 2 και 3 αναισθησιολόγους στη Λευκάδα. Μάλιστα. Χωρίς να δημιουργούν κενά και αλλού. Ελπίζω ότι αυτό που ζητάτε θα γίνει δεκτό και άμεσα, ώστε να ομαλοποιηθεί και η λειτουργία του νοσοκομείου, που προφανώς δεν διαταράσσεται με τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά εσείς μιλάτε για το ενδεχόμενο να αλλάξουν οι συνθήκες. Ακριβώς. Πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε με το γεγονός ότι αύριο, ομιγέννητο, θα σούρθουν 100 κρούσματα. Μάλιστα. Πρέπει να λειτουργούμε αυτή τη λογική. Όπως λέμε στον κόσμο, πρέπει να σκέφτεσαι ότι έχεις τον κορονοϊό και δεν βγαίνεις για να μην κολλήσεις τους άλλους. Έτσι και το σύστημα υγείας θα πρέπει να σκέφτεται ότι έχω 100-500 κρούσματα και ετοιμάζομαι για αυτά. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα πολύ σχετικό, εξαιρετικά σοβαρό. Εμείς εδώ στο Start έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα για την υπόθεση του κρασγεροπλοίου Μούζικα, το οποίο έδεσε στην Κέρκυρα στις αρχές του μηνός Μαρτίου, όταν μάλιστα έγινε γνωστό από ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι επιβαίνοντες στο κρασγερόπλοιο, δηλαδή επιβάτες που συμμετείχαν στην κρουαζιέρα, διαγνώστηκαν θετικοί σε κορονοϊό. Έχουμε μια εξέλιξη σήμερα, πιθανό να μας το ρυβήσει, αλλά είναι μια εξέλιξη την οποία οφείλουμε ειδησιογραφικά να σας την δείξουμε, να σας την δώσουμε. Είναι ο Βαγγέλης Καποδίστριας μαζί μου, ο οποίος από το μεσημέρι και μετά έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ, κοιτάζοντας μάλιστα και ιταλικές πηγές, διότι οι πληροφορίες που θα σας δώσουμε είναι με βάση τα site ιταλικών εφημερίδων, ιταλικών δηλαδή πηγών ενημέρωσης και πληροφόρησης. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Πάμε να μας πεις αυτά τα οποία είναι εξαιρετικά σοβαρά. Έχουμε και σε φόντο το κρουαζιερόπλοιο που είχε δέσει στο λιμάνι της Κέρκυρας. Έχουμε μια είδηση η οποία έχει να κάνει με τον πρώτο νεκρό, ο οποίος συγκεκριμένα είναι ένας άνθρωπος του πληρώματος. Μιλάμε για εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος αυτός είναι ήταν ακόμη πιο σοβαρό, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, έτσι. Διότι σημαίνει ότι το προσωπικό είχε αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους. Πόσο ευάλωτο είναι το προσωπικό, είναι πολλά ζητήματα. Αυτός ήταν στο νοσοκομείο της Γκαλερίας στη Γένοβα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, να πούμε, αυτό το πλοίο που βλέπουμε είναι εγκυροβολημένο στη Γένοβα, έχει μείνει εκεί. Έχουν ενημερωθεί αυτή τη στιγμή άλλοι 4 εργαζόμενοι έχουν προσβληθεί από τον ιό. Μάλιστα. Η οποία κατάστασή τους, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, είναι σοβαρή και υπάρχει πιθανότητα νοσηλείας. Δηλαδή, σε πρώτη φάση ήταν στην καραντίνα, πλέον μιλάμε για εισαγωγή τους σε κάποιο νοσοκομείο. Έχουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά τον νεκρό, τον ναυτικό? Δεν γνωρίζουμε περισσότερα. Το μόνο όμως το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεργασία. Αυτό συγκεκριμένα ήταν στην περιοχή της Λιγουρίας, η οποία ανήκει στην Γένοβα. Και η Περιφερειακή Αρχή της Λιγουρίας έχει ως σκοπό να αποσυμφορήσει το δυναμικό του πληρώματος και όσοι είναι αρνητικοί στον ιό να μπουν σε μια διαδικασία επαναπατρισμού. Θέλω να θυμίσουμε μερικά πράγματα. Το πλοίο αυτό κάνει μια τουρνέ, κάνει κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Δεν είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάει στον Πειραιά και καθώς κατευθύνεται από τον Πειραιά προς την Κέρκυρα, κάπου μεσοπέλαγα εκεί δίνει μια βρετανική εφημερίδα την πληροφορία ότι ο καπιτάνιος έχει επικοινωνήσει και έχει πει ότι έχει κρούσμα κορονοϊού και ότι θέλει να βάλει τους επιβάτες και το πλήρωμα σε καραντίνα. Συναγερμός, θυμίζω τότε, και ένα μεγάλο ερώτημα για το τι θα γίνει αφού θα δέσει την Κέρκυρα και αν θα κατεβούν επιβάτες. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί συνέπρακταν και τα δύο, δίνουν το πράσινο φως να δέσει το λιμάνι της Κέρκυρας και εδώ η Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων κάνει όλους τους ελέγχους και δίνουν οι γιατροί του πλοίου τα πιστοποιητικά ότι οι επιβαίνοντες και το πλήρωμα και οι επιβάτες δεν είχαν κανένα σύμπτωμα κορονοϊού. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Και κατεβαίνουν μάλιστα στους δρόμους της Κέρκυρας παρά τις εστάσεις παραγόντων. Θυμίζω χαρακτηριστικά την παρέμβαση του Προέδρου των τουριστικών πρακτόρων της Κέρκυρας, του κ. Σπύρου Χαλικιόπουλου. Και αφού τελειώνει η κρουαζιέρα και ισχύει το εμπάργκο για τις κρουαζιέρες και δένουν τα πλοία στα λιμάνια, έχουμε, Βαγγέλη, την πληροφορία, εσύ μας την είχες δώσει πρώτος πάλι, ότι εκεί είχαν 5 επιβαίνοντες στο πλοίο κορονοϊό. Τώρα λοιπόν διευκρινίζεται ότι είναι πλήρωμα του πλοίου και ότι ο ένας έφυγε από τη ζωή. Είναι εξαιρετικά σοβαρή πληροφορία. Και θα ήθελα να σημειώσω αυτό. Θυμάσαι τις ζητήσεις που είχαν κοινεί. Υπήρχαν άνθρωποι όπως ο κ. Χαλκιόπουλος που είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Και θυμάμαι χρειαστικά τη δήλωση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαβόντιο Νήσου να μιλεί για τουριστικό πόλεμο.
Ήταν τότε όλοι μας δεν είχαμε καταλάβει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Σήμερα στην Κέρκυρα έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε καρδιά συζητήσεις μας, όταν σου έλεγα ότι έχουμε κρούσματα, μου έλεγες επιβεβαιωμένο. Δεν γνωρίζουμε. Η διασπορά του ήλιου δεν μπορεί να ελεγχθεί και από τη στιγμή που εδώ δεν βλέπουμε ότι ο ιός προσέβαλε το πλήρωμα, η κατάσταση της διασποράς μπορεί να είναι εξέλεγκτη. Και να προσθέσω στον προβληματισμό στο γεγονός ότι όταν μεταδώσαμε αυτή την πληροφορία από την αρχή της εβδομάδας, ουδής βγήκε να τη σχολιάσει. Ουδής. Όταν λέω ουδής, ούτε και στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας. Σε ακριβώς αντίθετο μοτίβο με αυτό που ισχύει εδώ και περίπου 16 ώρες με τον συμπολίτη μας από τους Ευρωπούλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, πάμε να πάρουμε μια εικόνα τώρα από τους δρόμους της πόλης Κέρκυρας, από αυτή τη ζωή της καθημερινότητας σε μια πόλη που λίγο πολύ θα έπρεπε να είναι έρημη λόγω της λογικής της καραντίνας. Της καραντίνας την οποία μας τη ζητούν για να υπάρξει μια προστασία όλων μας από μια πανδημία που είναι πολύ απειλητική. Πάμε να το δούμε. Όπως όλη η χώρα, έτσι και η Κέρκυρα κινείται στους ρυθμούς του κορονοϊού. Πλέον δεν υφίσταται άσκοπος μετακινήσεις και η εικόνα των αστυνομικών να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους αποτελεί μια συνήθεια στα μάτια των πολιτών. Έχει περάσει σχεδόν μια εβδομάδα από τότε που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο διάγγελμά του ανακοίνωσε την απαγόρευση άσκοπων μετακινήσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Εθνική Οδό Παλαιοκαστρίτσας και συγκεκριμένα σε Λυκές Ποταμού. Πίσω μας, οι δυνάμεις αστυνομίας συνεχίζουν τους ελέγχους και η Κέρκυρα έχει γράψει έναν μεγάλο αριθμό παραβάσεων. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Εκεί που οι ήρωες με τις πράσινες και τις λευκές ποδιές συνεχίζουν να δίνουν το δικό τους αγώνα με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Έναν χώρο, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο μυαλό των Κερκυραίων εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τα κρούσματα τα οποία θεωρούνται ύποπτα. Όμως, στο χώρο του νοσοκομείου δεν λείπουν και τα παραθέσεις. Η ΓΕΣΥΚ στην ανακοίνωσή της βάλει κατά της κυβέρνησης θεωρώντας πως τα νούμερα που έχει ανακοινώσει για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ψίχουλα. Την ίδια στιγμή, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Λεωνίδας Ρουμπάτης ενημέρωνε τον κυβερνητικό βουλευτή Στέφανο Γκίκα σχετικά με την κατάσταση που υπάρχει στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Μάλιστα, η διοίκηση του νοσοκομείου κατέθεσε έτοιμα στον κυβερνητικό βουλευτή να προσθεθούν 5 με 6 κρεβάτια ΜΕΘ, αλλά γίνει και η πρόσληψη 6 ακόμα γιατρών. Η ΕΓΕΣΥΚ, σε ανακοίνωσή της, τονίζει τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Κάνει λόγο για μια άνηση μάχη στην οποία οι ιατροί πάνε άοπλοι. Συγκεκριμένα, μιλάει για αναλώσιμους ήρωες. Απ' την άλλη πλευρά, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου, Λεωνίδας Ρουμπάτης, τονίζει πως το νοσοκομείο έχει πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να μπορεί να εξετάζει και να ελέγχει κρούσματα τα οποία θεωρούνται ως ύποπτα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει εντός του νοσοκομείου κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού. Οι επιπτώσεις όμως του κορονοϊού αναμένεται να είναι τεράστιες όχι μόνο στην υγεία, αλλά και στην οικονομία. Η απόφαση της κυβέρνησης να δράσει γρήγορα και να πάρει δραστικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες επιχειρήσεις να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Με την κάμερα του Start να καταγράφει εικόνες που κανείς δεν περίμενε να δει στην Κέρκυρα τέτοια εποχή. Οι μετακινήσεις στην πόλη της Κέρκυρας έχουν περιοριστεί μόνο σε αναγκαίες και αυτές γίνονται με τη χρήση των κατάλληλων εγγράφων. Όπως βλέπουμε, τα περισσότερα καταστήματα έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Κανείς δεν ξέρει πότε θα αλλάξει αυτή η εικόνα. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα ανοίξουν και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις αυτή της εικόνας που βλέπουμε μπροστά μας. Η καταβολή των συντάξεων αποτελεί μια άνεση ρευστότητας για τους πολίτες, καθώς δεν είναι λίγες οικογένειες που ζουν από αυτές. Τα περισσότερα χρήματα όμως από αυτά που εισπράττουν οι πολίτες αναμένεται να διατεθούν στο σούπερ μάρκετ, με προϊόντα υγιεινής και τρόφιμα μακράς διαρκείας να έχουν την τιμητική τους. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε στον κορονοϊό, η καταβολή της σύνταξης για τους συνταξιούχους αποτελεί μια μεγάλη ανάσα και για αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να κινηθούν πλέον στην αγορά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε μια οδυνηρή είδηση. Σε μια οδυνηρή είδηση η οποία αφορά την Κέρκυρα, αφορά τον πολιτισμό της, αφορά την πραγματικότητά της. Καθώς σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε για αυτό που ονομάζουμε λαϊκή παράδοση. Δηλαδή για αυτό το οποίο κουβαλάει πίσω της η μνήμη της λαϊκής ψυχής σε αυτόν τον τόπο. Έφυγε από τη ζωή παλεύοντας χρόνια με την επάρατη νόσο ο Δημήτρης Κάντας. Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο, μια αναφορά και ένα χαίρε σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ περήφανος για τα χαρακτηριστικά της λαϊκής παράδοσης αυτού του νησιού.
Έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή ο Δημήτρης Κάντας, πρόεδρος του Λαοδά μας, λαογράφος, ερευνητής και συγγραφέας. Ο Δημήτρης Κάντας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκύμη. Σπούδασε φυσική αγωγή στη Νεασά Αθήνας. Οι πολιτιστικές καταβολές από την οικογένεια τον όθησαν στην έρευνα για θέματα λαογραφίας. Ασχολήθηκε με την προπονητική του ποδοσφαίρου για 20 χρόνια. Δίδαξε 30 χρόνια παραδοσιακούς χορούς και συνίδρυσε τον εκπολιτιστικό, καλλιτεχνικό και αθλητικό όμιλο Λαοδά. Του οποίου ήταν πρόεδρος από το 1985 έως σήμερα. Έλαβε μέρος σε πολλά συνέδρια για το χορό και παρουσίασε τη χορευτική ιδιομορφία της Κέρκυρας σε πολλά μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το ερευνητικό του έργο, πλουσιότατο σε θέματα της παραδοσιακής μουσικής, του χορού, της φορεσιάς του τόπου του και γενικώς της λαογραφίας της Κέρκυρας, με πλήθος καταγραφές. Έχει εκδώσει ένα λεύκωμα για την φορεσιά της Κέρκυρας, παξών και διαποντίων νήσων, τα λαογραφικά των διαποντίων, σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, Καΐκια, Λευκυμιώτικα, Ποτάμι Λευκύμης, η παραδοσιακή χορή της Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, ένα θεατρικό με θέμα τον κερκυραϊκό γάμο, Έμετρο, συνέλεξε και ψηφιοποίησε σε CD μουσικές που απέδωσαν παραδοσιακοί οργανοπαίχτες μέσα από πολύχρονη έρευνα. Έχει τιμηθεί για το έργο του από πάρα πολλούς φορείς και συλλογικότητες. Συνταξιούχος από το 2008 και αποσυρώμενος της ενεργούς δράσεως, άφησε πίσω του μεγάλη παρακαταθήκη για τον λαϊκό πολιτισμό της Κέρκυρας. Ιδιαίτερη μνήμα και ειλικρινές ευχαριστήριο απευθύνει η οικογένεια του εκλειπώντος στη μονάδα τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για την αγάπη με την οποία περιέβαλαν όλο αυτό το διάστημα τον Δημήτρη Κάντα, που σημειωτέων πάλεψε με την επάρατο νόσο για πάνω από 24 χρόνια, χωρίς ποτέ να χάσει το κουράγιο, τη δύναμη και την αισιοδοξία του. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Έφυγε με πλήρη πνευματική διάβγεια, αφήνοντας πίσω του ένα πολύ σπουδαίο έργο. Ο Δημήτρης Κάντας είχε μιλήσει στο Start λίγο πριν την παρουσίαση του τελευταίου του βιβλίου «Η παραδοσιακή χορή της Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων». Η ενασχόληση προσωπική με την έρευνα στα τόσα χρόνια έγινε αιτία να δημιουργηθεί ένα τεράστιο αρχείο δεδομένων. Οπότε από αυτό το τεράστιο αρχείο πήραμε ένα μέρος του και το τοποθέτησα σε αυτό το βιβλίο που λέγεται «Η παραδοσιακή χορή της Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων», αλλά μέσα από το πνεύμα κερκυραίων λαογράφων, ξένων επισκεπτών στην Κέρκυρα και της δικής μου φυσικά της μακρόχρονης έρευνας. Θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο μπερδεύει λίγο αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν μαζί του, ενδεχομένως σαν αιτία το ότι δεν είναι άνθρωποι του χώρου. Μπερδεύει ο τίτλος, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ακριβώς η κερκυραϊκή χορή και η περιγραφή τους, αλλά είναι η προσωπική μου θέση, η κοινωνικοπολιτική, πώς αυτοί οι χοροί διατηρήθηκαν στην Ήπεθρο και όχι στο κάστρο, πώς προήλθαν, από πού προήλθαν, ποιες είναι οι αιτίες, οι λόγοι που επικράτησαν οι χωροί αυτοί έξω, όταν λέω έξω εννοώ έξω από την πόλη. Είναι η παράδοσή μας, είναι η ιστορία μας στα τόσα χρόνια, οπότε θα έλεγα ότι είναι εγχειρίδιο πολύ σημαντικό για τον κάποιο ερευνητή αλλά και τον κάποιο άνθρωπο μη του χώρου, που ασχολείται δηλαδή με τους χορούς, που μπορεί να το πάρει και να μελετήσει και να δει πολλά πράγματα που θα του χρησιμεύσουν. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου, στις 3.30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, στο ποτάμι Λευκύμης. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να ενισχυθεί η Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκύμης, στην οποία διατέλεσε πρόεδρος, καθώς και το Σωματείο Νεφροπαθών Κέρκυρας. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στο Start εκφράζουν τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Μας μείνει αξέχαστος ο Δημήτρης Κάντας και κρατήστε το αυτό, γίνεται φτωχότερη η Κέρκυρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μίλησε για την ψυχή του απλού καθημερινού ανθρώπου μέσα στους αιώνες, αυτό το οποίο έκφρασε και εξέφρασε ο πολιτισμός Ηλιάς σε αυτό το νησί, σε αυτόν τον τόπο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως τα καταγράψαμε και τα προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Θα ακολουθήσει πρόγνωση του καιρού, θα ακολουθήσουν οι διαφημίσεις. Θα είμαστε ξανά μαζί σε πολύ λίγη ώρα με την Ιρό Λέλα, να καταγράψουμε πολλά ακόμη από το χώρο της σημερινής τοπικής μας πραγματικότητας. Σταθούμε σε αυτά τα δεδομένα της εποχής του κορονοϊού. Σε πολύ λίγη ώρα λοιπόν, η συνέχεια.
Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι άστατος με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές, κυρίως στα Ιωνικά και την Κρήτη. Πρόσκαιρες ασθενείς και χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και ανατολικά βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Δυτική Πελοπόννησο, τη Ζάγκη, Ήθνο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Λευκάδα θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατόπιν αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Πάτρα, τον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία και την Κυλλήνη και τη Ζάκυνθο θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς. Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη από 7 έως 16 βαθμούς και στη Λευκάδα από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Η σχετική υγρασία θα είναι μεταξύ 48 και 95%. Στην Ανατολικανανία και στην Ήπειρο θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατόπιν αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες με μικρή πιθανότητα βροχής κυρίως το πρωί. Στη συνέχεια όμως αναμένεται βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα Ιωάννα θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Αμφιλοχία, την Πρέβεζα, στο Αγρίνιο και την Άλτα η θερμοκρασία θα είναι από 8 έως 16 βαθμούς και στην Ιγουμενίτσα από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Η συνδυτική υγρασία θα κυμανθεί από 47 έως 94%. Στην Κέρκυρα, στο έξω Διαπόντια θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατόπιν αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη της Κέρκυρας θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Βόρεια Κέρκυρα συνερούξει το Μαθράκι από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στους Οθονούς από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Νότια Κέρκυρα του Παξούς θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Η συνδυτική υγρασία αναμένεται να κυμανθεί από 49 έως 97%.